Ωραία. Στην πρώτη θέση μεταξύ πολλών χωρών, 25 χώρες έλαβαν μέρος και 75 αθλητές. Ο Κύπριος Γιώργος Βασιλείου ανέβηκε στο υψηλότερο βάθρο και μας χάρισε την πρώτη θέση. Κύπριος, βέβαια. Έχουμε Κύπριος. Να τον δούμε, έχουμε πλάνα. Έχουμε πλάνα, έχουμε φωτογραφίες, έχουμε τέλεια, και βίντεο. Τέλεια, να το δούμε λίγο. Γιώργος Βασιλείου, συγχαρητήρια και μπράβο. Που μας έχει κάνει περήφανους, γιατί βέβαια έχουμε και άλλα πράγματα εκτός από ποδόσφαιρο και εκτός από... Βέβαια, και είναι κάτι που δεν το ξέραμε κιόλας, δεν είναι γνωστό ρε παιδί μου, να... πώς είναι άλλα τέλεια, αθλήματα. Τέλεια, τον έχουμε και στη γραμμή. Γιώργο μου, γεια σου. Καλημέρα. 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 Καλημέρα και συγχαρητήρια. Να είστε καλά, να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Πρωταθλητής Ψαροντού Φεκού, είναι δύσκολο και εσύ αυτό τώρα το αγώνισμα, να το πω, αυτό το χόμπι, αλλά φαντάζομαι ότι το αγαπάς πάρα πολύ. Στο βυθό έτσι εσύ πρέπει να χαλαρώνεις για ώρες. Ναι, εντάξει, χαλαρώνω στο... Όταν το κάνω στο, για το χόμπι μου, όταν είναι για, για αγώνες είναι αφάνταστα... Βιαστικό. Γιώργο, μου ασχολείσαι χρόνια με την κατάδυση και γενικότερα το ψάρεμα. Ναι. Περισσότερο. Βασικά από μικρός ξεκίνησα. Αλλά για σαν αθλητικό ψαροτούφεκο ασχολούμαι την τελευταία δεκαετία, λίγο παραπάνω. Και πού ψαρεύεις, γιατί στην Κύπρο ξέρουμε ότι δεν έχουμε και πάρα πολλά ψάρια, έτσι δεν είναι? Ή έχουμε, έτσι μέσα βαθιά. Στα βάθη που ψαρεύουμε έχουμε. Στα βάθη έχουμε. Πόσο βαθιά δηλαδή πρέπει να πας να ψαρέψεις? Κοίτα, σαν ο αγώνας που έγινε τώρα ψαρεύαμε από 40 μέτρα το λιγότερο μέχρι και 60. Αχ, Παναγία. Με μία ανάσα όλα αυτά. Με μία ανάσα χωρίς οξυγόνο? Με μία ανάσα. 40 μέτρα χωρίς οξυγόνο. Μέχρι και 60. Και 60 μέτρα. Προσπαθώ να το... Δηλαδή, αυτό το κάνεις προπόνηση για να το καταφέρεις, Γιώργο μου? Θέλει προπόνηση, θέλει ψυχική χαλάρωση και ηρεμία και συχνή επαφή με τη θάλασσα. Δεν είναι επικίνδυνο το σπορ που διάλεξες να κάνεις? Είναι επικίνδυνο, αλλά είναι προκλητικό. Γιώργο μου, να ρωτήσω κάτι, γιατί διάβασα ότι πρόκειται για ελληνοκυπριακή υπόθεση. Πρώτος ήταν ο Γιώργος και δεύτερος και τρίτος ήταν Έλληνας. Ωστόσο, φαβορί ήταν άλλες χώρες. Φαβορί ήταν οι Έλληνες. Ήταν οι Έλληνες. Ναι, και οι Ιταλοί, αλλά εντάξει, να σου πω κάτι. Όλοι οι αθλητές εκεί πέρα, για να είσαι σε αυτόν τον αγώνα, τον παγκόσμιο αγώνα, πρέπει να πάρεις κάποιες άλλες διακρίσεις. Δηλαδή, για την Κύπρο ήταν η πρώτη φορά που λάβανε μέρος σε τέτοια διοργάνωση. Μάλιστα. Και κερδίσαμε κιόλας. Δηλαδή, κερδίσαμε κιόλας. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για σένα. Θέλουμε να μας φέρεις κανένα ψάρι καμιά φορά που θα ψαρέψεις εδώ. Να το ψήσουμε στην εκπομπή. Θα το μαγειρέψει η Κωνσταντίνα. Να το μαγειρέψουμε. Ωραία, ωραία. Τώρα όλα αυτά τα ψάρια που παίρνεις θα τρως? Κοίτα, τα ψάρια του αγώνα πήγανε σε φιλανθρωπικά ιδρύματα. Σε τέτοιους αγώνες πάντα αυτό γίνεται. Είδες, και στην Κύπρο το κάνουμε αυτό. Μπράβο! Μπράβο! Τώρα αν είναι για το χόμπι μας, θα καταλάβουμε εμείς και φίλοι μας. Και ο νικητής πήρε τα πιο πολλά ψάρια, ας πούμε, ζήγησαν περισσότερο τα δικά σου ψάρια από τα ψάρια των άλλων. Βασικά είναι... Έτσι κρίνεται ο νικητής. Ναι, ο αγώνας γίνεται κατά μέγεθος και κιλά. Για παράδειγμα, κάτω από ένα διεκτρεπτόριο τρως και ποινή και είναι ανάλογα με τα είδη και την ποσότητα. Ποιο είναι το πιο περίεργο έτσι που αντιμετώπισες στο βυθό, Γιώργο μου? Φαντάζομαι σίγουρα θα έχεις δει πάρα πολλά πράγματα. Έχω δει, ναι, έχω δει και καρχαρία εδώ στην Κύπρο, έχω δει και φώκες. Και τι έκανες εκείνη την ώρα? Έχουμε καρχαρίες, Γιώργο μου. Σπανίζει, αλλά έχουμε. Δεν είναι επιθετικά ψάρια. Δεν είναι. Όχι. Οι καρχαρίες μας δεν είναι επιθετικά ψάρια εδώ στην Κύπρο. Όχι. Να μην φοβόμαστε δηλαδή. Για είναι ήσυχη. Όχι. Μέχρι στιγμής όχι. Να σε εμπιστευτούμε, Γιώργο μου. Να σε εμπιστευτούμε, γιατί κολυμπούμε συχνά στη Λεμεσό που βρέθηκαν κάποιοι καρχαρίες. Όχι, όχι, δεν έχει. Αυτοί οι καρχαρίες είναι απλά ψάρια που ζουν στα πολύ βαθιά και χάνουν τον προσανατολισμό τους και βγαίνουν έξω. Μάνα μου,
Γιώργο... Και κρίμα κιόλας που χάνουν τον προσάδελφο τους. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλεις να μας πεις, Μάρια μου, θέλεις να ρωτήσεις κάτι πριν κλείσουμε? Θέλω να ρωτήσω πόσες ώρες διήρκεσε ο αγώνας, για να ξέρω πόσες ώρες ήταν κάτω από. Πόση ώρα. Πόσες ώρες διήρκεσε ο αγώνας? Ο αγώνας ήταν διήμερος. Διήρκεσε 5 ώρες την κάθε μέρα. Πάρα πολλοί αθλητές ήταν κάτω στο νησί. Μιλάμε, είχε αθλητές που επισκεφτήκαν το νησί από τα πέρσι. Και έμενα τους τελευταίους 2-3 μήνες κάτω. Έχουν μελετήσει, ας πούμε, το Όβυθο. Ναι, ναι, ναι. Εσύ Γιώργο μου, πότε πήγες? Εγώ κατέβηκα κάτω τις τελευταίες 2 εβδομάδες. Εσύ το μελέτησες από Κύπρο. Ναι, λόγω και του οικονομικού. Εσύ δεν έχεις ανάγκη. Εσύ τα κατάφερες και χωρίς όλη αυτή τη μελέτη, Γιώργο μου. Με μόνο 6 μέρες αναγνώριση που έκανα στην Βυθού. Εντάξει, βρήκα το μάτι. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπράβο, Γιώργο μου, συγχαρητήρια να σου πούμε ξανά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να συνεχίσεις έτσι, ωραία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Λοιπόν, Μάριαν μου. Να συμπληρώσω κάτι που δεν είπαμε. Ναι.